Φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Μια εκπομπή που, όπως γνωρίζετε, ασχολείται με το αεροσιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Αθλητική Ένωση Ηλίου, η ομάδα της γάμα κατηγορίας, που κατά τη δική μου γνώμη είναι η έκπληξη μέχρι στιγμής για ομάδα γάμα κατηγορίας. Έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές, δυνατές μεταγραφές, και αποκλειστικός στόχος είναι η άνοδος στη Β' ΕΠΣΑ. Τα τελευταία χρόνια με την Αθλητική Ένωση Ηλίου ασχολείται ο Παναγιώτης Σπυρίδης, ο οποίος έτρεχε όλα τα θέματα της ομάδας, και πριν λίγες ημέρες, να πούμε πριν δύο εβδομάδες, υπήρξε μια συνάντηση με τον Θανάση Αναστόπουλο, υπήρξε ταύτιση απόψεων και δέχτηκε ο Θανάσης Αναστόπουλος να είναι ένας δυνατός συμπαίκτης δίπλα στον Παναγιώτη Σπυρίδη, ώστε να τρέξει η φετινή σεζόν και να επιτευχθεί επιτέλους το όνειρο της ανόδου στη Β' ΕΠΣΑ. Έχουμε τη χαρά να έχουμε δίπλα μας τον Θανάση Αναστόπουλο. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, για πες μας, υπήρξες σε παλαιότερα στο σύλλογο, πώς και αποφάσισες να ξανασχοληθείς με την ομάδα? Είμαι ιδιωτικό μέλος της ομάδας. Έχω παίξει στην ομάδα, έχω φορέσει τη φανέλα. Εντάξει, είναι μια ομάδα που την αγαπώ και ήρθα με τη σειρά μου κι εγώ να δώσω τις υπηρεσίες μου στην ομάδα ως από το πόστο του Γενικού Αρχηγού. Μπήκες δυνατά, τάραξες τα νερά στο αεροσιτεχνικό ποδόσφαιρο, γίνανε μεταγραφές που δεν το περίμενε κανείς, Θανάση. Εντάξει, στόχος μας φέτος είναι να κόψουμε πρώτοι το νήμα με τους παίκτες που έχουν έρθει και αυτούς που θα έρθουν. Και από ό,τι ξέρω, οι παίκτες ήρθανε για σένα. Εντάξει, μπορεί να ήρθαν για μένα, ήρθαν για την ομάδα. Εγώ δεν βάζω τον εαυτό μου, βάζω την ομάδα πάνω από όλους. Ωραία. Άρα, Θανάση, γίνανε αυτές οι μεταγραφές, θα γίνουν και άλλες μεταγραφές. Εννοείται. Στόχος είναι ξεκάθαρος ή άνοδος? Στόχος είναι η άνοδος φέτος. Άρα αυτό υπόσχεσαι στους φιλάθλους? Εννοείται. Θες ο κόσμος να έρχεται στο γήπεδο να σας στηρίξει? Καταρχάς πρέπει να παίξουμε και καλή μπάλα για να φέρουμε και τον κόσμο στο γήπεδο. Και να είμαστε, όπως είπα και πιο πριν, η ομάδα που θα κόψει πρώτη το νήμα θεός πρωταθλητές. Ωραία. Επιλογή σου, επιλογή σας μάλλον, ήταν ο Αντώνης Βαζραματζής να λάβει την τεχνική ηγεσία. Ήταν στο Καματερό, ήταν και στο Νέαντα Ταύρου. Ήταν δική σου επιλογή, ήταν επιλογή του Παναγιώτη Σπύρη? Είχαμε μιλήσει και με άλλους προπονητές. Μας έβγαλε αυτός ο άνθρωπος πιο πολύ εμπιστοσύνη και έτσι, σε συνεργασία με τον Παναγιώτη Σπύρη, ο οποίος είναι πρόεδρος, αποφασίσαμε να αναλάβει το τιμόνι της ομάδας. Από ό,τι βλέπω, οργανώνεται και τα τμήματα υποδομής. Εννοείται. Διότι αυτό... Γιατί μας ενδιαφέρουν τα τμήματα. Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να ανέβουν παιδιά και να παίξουν στο αντρικό. Αν κάποιος γονιός θέλει να φέρει το παιδί του στην Ακαδημία της Αθλητικής Ένωσης Ηλίου, με ποιον μπορεί να επικοινωνήσει, Θανάση? Μπορεί να επικοινωνήσει με εμένα, μπορεί να επικοινωνήσει με τον κύριο Παναγιώτη τον Σπυρίδη, έτσι. Να έρθει δηλαδή στα γραφεία της ομάδος, τα γραφεία είναι ανοιχτά καθημερινά. Θα ήθελες να αναφέρεις κάποιες περισσότερες προφορίες? Θα βγάλουμε στο site μια ανακοίνωση τα τηλέφωνά μας και από εκεί πέρα μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία. Ωραία. Η σχέση σας με τα υπόλοιπα σωματεία της περιοχής, δηλαδή με τον Ολυμπιακό Λιοσίο, με τον Ιάσονα Ηλίου, με τον Αθλητικό Όμιλο Ηλίου, έχετε καλές σχέσεις? Δεν έχουμε να απορρίσουμε τίποτα. Εμείς κάνουμε τη δουλειά τους, οι κύριοι κάνουν τη δουλειά τους. Τους έχουμε σε όλους καλή επιτυχία. Ωραία. Ο Δήμος είναι δίπλα σας, δηλαδή και με το γήπεδο έχετε κάποιο πρόβλημα με τις ώρες? Έχουμε ένα θέμα με τα γήπεδα, έτσι. Γιατί είναι πολλά τα σωματεία εδώ στο Ήλιον και δεν μας υπαρκούν οι ώρες. Δηλαδή πιστεύω ότι χρειαζόταν άλλο ένα γήπεδο να γίνει.
Θανάση, αξίζει κάποιος να ασχοληθεί με το αεροστερικό ποδόσφαιρο? Δηλαδή, νέοι παράγοντες όπως είσαι εσύ, ας πούμε, με τα τόσα προβλήματα που υπάρχουν, το γηπαιδικό, το οικονομικό. Το αεροστερικό ποδόσφαιρο είναι μεράκι. Δεν υπάρχουν κέρδη. Έχουμε αφιλοπερδός όλοι. Και αν έχεις μεράκι, αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς. Τα προβλήματα είναι πολλά όμως, έτσι. Γήπεδα δεν υπάρχουν, πάρα πολλά. Προπονήσεις πολλές γίνονται και το ξέρεις καλά, σε μισό γήπεδο, δεν γίνεται σε ολόκληρο γήπεδο. Και μετά είναι και το οικονομικό. Δεν υπάρχουν επιχορηγήσεις. Και τώρα λόγω του κορονοϊού δύσκολα και ξέρω να βρει κάποιος χορηγό. Αν ήθελες να αναφέρεις τον χορηγό της ομάδος. Εμείς έχουμε, μας κάνει χορηγία και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο κύριος Δημήτρης Ερακλέους με τη Mega Sister, έτσι, που μας έβγαλε φόρμες. Είναι και κάποια άλλα άτομα που μας κάνουν κάποιες μπάλες, κάποιο όπως ο Γρηγόρης ο Φράρος, έτσι. Mm-hmm. Γιατί όπως γνωρίζετε, σε αυτές τις ομάδες υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. Ναι, σίγουρα. Είναι και λόγω του κορονοϊού τώρα. Είναι και ο κορονοϊός. Ωραία. Να δούμε τώρα τα πρωταθλήματα. Ελπίζουμε να ξεκινήσουν κανονικά και με παρουσία φιλάθλων. Αυτό ευελπιστούμε όλοι. Να ξεκινήσουν και εμείς να επιτρέψουμε το στόχο μας. Ωραία. Πόσες ακόμα μεταγραφές, Θανάση, θα γίνουν? Αυτό θα συνολιθούμε με τον προπονητή, γιατί το ρόστερ έχει αρκετούς παίχτες. Αυτό θα το κρίνει ο προπονητής και θα γίνουν και οι υπόλοιπες μεταγραφές. Μπορεί να γίνουν και άλλες 10. Μάλιστα. Ωραία. Τι υπόσχεσαι εσύ, Θανάση, στους φιλάθλους της Αθλητικής Ένωσης Ηλίου? Υπόσχομαι ότι η ομάδα μας έχει αλλάξει σελίδα και θα δείτε μια άλλη εντελώς διαφορετική ΑΕ Ηλίου. Με καλό ποδόσφαιρο και ο στόχος μας, όπως προείπα, είναι να είμαστε πρωταθλητές στο τέλος. Θα ήθελες να αναφέρεις τα άτομα που είστε στη διοίκηση, εκτός από σένα και τον Παναγιώτη Σπυρίδη? Είναι ο κύριος Καρανάσκιος, είναι ο κύριος Φιγκίδης, είναι και άλλα πολλά άτομα τα οποία θα τρέξουμε την ΑΕ Ηλίου να πρωταγωνιστήσει. Παράπονα έχεις από κάπου, θα ήθελες να εκφράσεις κάποια παράπονα? Το μόνο πρόβλημα είναι ένα γήπεδο ακόμα στο Ηλίου. Δεν έχω κάποιο άλλο παράπονο. Έχετε κάνει κάποιο αίτημα ή κάποια πρόταση στο Δημοτική Αρχή? Δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Καλό θα ήταν να μαζευτούμε όλα τα σωματεία και να πάμε να κάνουμε κάποιο αίτημα. Γιατί είναι πολλά τα παιδιά που έρχονται να κάνουν το χόμπι τους, το ταλέντο τους, το όνειρό τους και εμείς τα παιδιά τα θέλουμε να αθλούνται, όχι να πάνε στα ναρκωτικά. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα να ξανααναφέρεις αν θες και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Είπαμε είναι ο Ανταλής. Είναι ο Ανταλής, είναι ο Δημήτρης ο Τριγώνης, ο Άγγελος ο Σπυροπάλης, ο Καρατσέλης ο Γιάννης, ο Λέση, έτσι. Είναι ο Μπέκος. Ο Τζερεμάκης, ο οποίος είναι θεματοφύλακας. Mm-hmm. Είναι ο Θανάσης ο Μπέκος, παιδιά έμπειρα, που θα μας βοηθήσουν να επιτεύξουμε το στόχο μας. Ωραία. Κάτι άλλο, Θανάση, ήθελες να προσθέσεις από τη δική σου πλευρά? Δεν θέλω να προσθέσω κάτι. Εύχομαι καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλη τα σωματεία. Ωραία. Εγώ να ευχηθώ υγεία και τέτοια εποχή να τα ξαναπούμε τη νέα σεζόν, ώστε να μιλάμε για την άνοδο στη Β' Ύψα. Και εμείς αυτό ευελπιστούμε να ανέβουμε. Μαζί μας και ο πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Ηλίου, Παναγιώτης Σπυρίδης. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Όσοι ξέρουν την Αθλητική Ένωση Ηλίου, ξέρουν τον Παναγιώτη Σπυρίδη. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, ξαναδημιουργείται, να το πω, η Αθλητική Ένωση Ηλίου ξανά από το μηδέν. Ποια είναι η δική σου γνώμη? Όχι απλά
Κάναμε μια κοιλιά. Είχαμε μείνει 2-3 άτομα τα οποία ασχολούμαστε με την ομάδα. Κάναμε μια πρόσκληση στα παιδιά τα παλιά της ομάδας να έρθουν κοντά μας. Ο Θανάσης Αναστόπουλος ανταποκρίθηκε πρώτος, μαζί με κάποια άλλα παιδιά. Όπου αφήνουμε πρωτοβουλία πλέον στα παιδιά της ομάδας που είχαν παίξει τότε. Ενθουσιασμός, νιάτα, κακά τα ψέματα. Και πάνω εκεί, πρωτοβουλίες άλλες, γνωρίζουν και το αντικείμενο καλά, άλλες εποχές. Τα προηγούμενα χρόνια, Παναγιώτη, ήσουν μόνος σου, ήσουν και πρόεδρος, ήσουν και προπονητής. Τώρα δίνεις την ευκαιρία και, όπως είπες, σε νέα παιδιά, σε νέους παράγοντες και ανθρώπους που έχουν παίξει και μπάλα στην ομάδα, όπως είναι ο Θανάσης Αναστόπουλος, ο οποίος και αυτός έχει όνειρο, όπως και οι υπόλοιποι. Θα ήθελα να αναφέρεις και τα ονόματα των υπολείπων. Ναι. Καταρχήν. Δηλαδή το Δημήτρη το Γκαρανάσιο. Ο Δημήτρης Γκαρανάσιος. Που ήρθε από τον Ιάσονα. Ωραία. Ο Δημήτρης ο Πίκυρης. Ο κύριος Κοκκόνης ο Αντώνης. Ο Κουμπούρας ο Νικόλαος. Η Νίκη Κακαβά. Η Μαρία η Σπυρίδου η κόρη μου. Η Αγγέλο η Σταθάκη. Η Μεταξά η Ειρήνη. Είναι παιδιά τα οποία είναι κοντά μας και θα μας βοηθήσουν. Ο Βαγγελάκης ο Γιώργος, θα έχουν και άλλα παιδιά να μας βοηθήσουν. Το μέρο που μου κάνει την ερώτηση, όπως την προηγούμενη, θέλω να σας απαντήσω. Κοίταξε να δεις. Και βιολογικά να το πάρουμε, κάποια στιγμή σιγά σιγά αυτή η ομαδούλα πρέπει να μείνει. Και για να μείνει, πρέπει να υπάρχουν παιδιά να τη δουλέψουν. Τα παιδιά που θα δουλέψουν είναι τα παιδιά που την αγαπάνε. Ξέρω ότι μπορεί να αγαπήσει όσο θα πάρει. Εμείς λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει σιγά σιγά να αφήσουμε τα ενία στους νεότερους. Τώρα από εκεί πέρα, εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν ενθουσιασμό, αγαπάνε την ομάδα. Την προσπάθεια να τους κάνουν, η προσπάθεια είναι πάρα πολύ καλή. Ήδη η αρχή φαίνεται ότι έχουν έρθει καταρχήν παιδιά στην ομάδα μας έμπειρα με εμπειρίες στο πρωτάθλημα και στη Σάλβα και στη Β' κατηγορία. Οι οποίοι να ξέρετε ότι οι παιδιά δεν πληρώνονται. Έτσι, φιλοκερδώς έρχονται για την παρέα, να το κάνουν παρίστικο. Αυτό είναι το κέρδος, νομίζω, για μια ομάδα. Είναι παίκτες όμως εγνωσμένης αξίας. Δηλαδή, ο Μπάμπης ο Ανταλής είναι. Μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος παίκτης ανόδου, δηλαδή με τον αθλητικό όμιλο Ηλίου, με τους λύκους Χαϊδαρίου, με τη Δάφνη Αθήνας. Έχει αγωνιστεί σε ομάδες που έχουν πετύχει ανόδους, ας πούμε. Ναι, είναι αλήθεια, τα παιδιά αυτά είναι έμπειρα. Όμως μην ξεχνάς ότι έχουν φιλίες με τα παιδιά τα δικά μας που έχουν έρθει στην ομάδα πλέον, όπως ο Θανάσης τον Αναστόπουλο, όπου με την παρέα που κάνουν έξω από το ποδόσφαιρο, μιλήσανε, τα βρήκανε και είπαν να κάνουν την προσπάθειά τους όλοι μαζί αυτοί να ανεβάσουν την ομάδα κατηγορία και σιγά σιγά να μπει σε ένα άλλο πρόγραμμα και σε ένα άλλο ρυθμό. Όπως ξέρεις και εσύ, Παναγιώτη, που είσαι τόσα χρόνια στο αριστερικό ποδόσφαιρο, η οικογένεια, η παρέα πάντα είναι αυτή που προχωράει. Βέβαια. Και να σου πω και κάτι άλλο, Μωρετάσο, ότι πρέπει κάποια στιγμή να μοιραστούν οι ευθύνες, οι υποχρεώσεις. Ένα-δύο-τρία άτομα δεν μπορούν να διοικήσουν μια ομάδα, όσο και να την αγαπάνε, όσο και να προσπαθήσουν. Θέλει το κάθε τμήμα, η κάθε ομάδα θέλει άτομα να πει να μπορούν να τρέξουν και να βοηθήσουν. Αυτό κάνουν τα νέα παιδιά, έχουν και τις αντοχές, έχουν και τη διάθεση και νομίζω ότι θα πάμε αρκετά καλά. Θα πάμε πολύ καλά. Βλέπω αναδημιουργούνται και οι ακαδημίες, Παναγιώτη. Ναι, έχουμε κάνει μια πολύ καλή συγχώνευση με την ομάδα του Μιλτιάδη, με τον Στέφανο τον Αλβανίτη. Έχουμε κάνει μια. Έχετε κάνει συγχώνευση. Συγχώνευση, ναι, έχω κάνει μια συγχώνευση και σιγά σιγά αυτό θα γίνει. Παναγιώτη. Μιλτιάδης Ηλίου λέγεται η ομάδα. Mm-hmm. Και αυτό θα γίνει ένα. Γίνεται ένα, σιγά σιγά γίνεται ένα. Θα γίνει μια ομάδα που και ο Στέφανος στη διοίκηση της ομάδας, οπότε αυτό το πράγμα θα πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή είμαστε πλέον μια πλήρη ομάδα με όλες τις σημασίες της λέξης. Πόσα παιδιά δηλαδή θα... Λόγω, το παιδί αυτό έχει περίπου 100-150 άτομα μικρούς, οι οποίοι ενσωματώνονται με τους δικούς μας μαζί και γίνεται μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Και πόσα τμήματα θα έχετε, από ό,τι ξέρω, την κάτω των 18 με τον Σταύρο τον Κίρλεση, θα έχετε την κάτω των 16 με τον Παναγιώτη τον Τράμπα και την κάτω των 14 με τον Δημήτρη τον Δούρο. Ωραία. Αυτά τα τρία τμήματα θα έχετε, Παναγιώτη? Όχι, θα έχουμε και άλλα τμήματα, αλλά επειδή δεν ξέρω τους προπονητές ακόμα, mm-hmm. θα μιλήσουμε, έχουμε συνάντηση πάλι αύριο με τον
με τον Στέφανο, όπου και ο Στέφανος θα μας πει και τα υπόλοιπα τμήματα και τους προπονητές σας, οπότε θα μπορέσουμε αυτά να ξαναμιλήσουμε, ας πούμε, και τα υπόλοιπα ονόματα. Ωραία. Τώρα, Παναγιώτη, με τα υπόλοιπα σωματεία, η σχέση σας πώς είναι, δηλαδή με τον Ολυμπιακό Λιοσίων, τον Ιάσονα Ηλίου, με τον Αθλητικό Όμιλο Ηλίου? Κοίταξε, με τα σωματεία δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το κάθε σωματείο κοιτάει κανένα τη δουλειά. Εμείς προσωπικά με τα σωματεία αυτά δεν έχουμε κανένα θέμα. Με κάποιους παράγοντες από αυτούς έχουμε καλές σχέσεις. Εντάξει. Αυτοί έχουν το δικό τους το πρόβλημα, εμείς έχουμε το δικό μας το πρόβλημα. Εμείς κοιτάμε την ομάδα τη δικιά μας και τα σωματεία πιστεύω αυτά κοιτάνε τη δικιά τους την ομάδα. Και καλά κάνουν. Η συνεργασία μας είναι αυτή η καθημερινή που είναι με όλα τα σωματεία τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Πιστεύω ότι. Εντάξει, θα ήταν καλά να ήταν ακόμα πιο καλές συνεργασίες, να είχαμε και άλλη συνεργασία, αφού όμως δεν γίνεται, δεν πειράζει. Καλά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Με το γήπεδο, με τις ώρες προπονήσεων, έχετε κάποιο πρόβλημα? Όχι, ευτυχώς εκεί υπάρχει ο Δήμος, ο οποίος μας καλεί κάθε χρόνο και κάθε χρόνο συναντιόμαστε όλες οι ομάδες, κάνουμε διάλογο μεταξύ μας, μπροστά στο Δήμο βέβαια, μπροστά στο ΔΑΟ, στον αθλητικό οργανισμό, όπου εκεί μεταξύ μας βρίσκουμε τις ώρες και είμαστε μια χαρά και δεν πράγμα. Από τη Δημοτική Αρχή έχετε κάποιο παράπονο, είναι δίπλα, στηρίζει τη... Άμα έχουμε εμείς το ίδιο, όλες οι ομάδες δηλαδή, αν είχαμε πρόβλημα από τη Δημοτική Αρχή, πρέπει να είμαστε αχάριστοι έτσι. Ο Δήμος εδώ έχουμε δύο γήπεδα, το Δημοτικό Στάδιο και το Βοηθητικό των Ακαδημιών που είναι κοντά-κοντά. Έχουμε το Πολυχώριο της Ραδιοφωνίας που και αυτός μας βοηθάει. Έχουμε ένα 5-5 στον δρόμο της Χασιάς και ένα άλλο 7-7 στην Ιγνατίου, στη Λεωφόρο Πετρουπόλεως. Με το Δήμο ίσα είμαστε, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για το Δήμο. Όλες οι ομάδες, όχι μόνο για το Δήμο. Ωραία, Παναγιώτη, είσαι πολλά χρόνια στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, κατά τη δική σου άποψη? Wow. Το πλούτο θα βοηθούσε πάρα πολλά. Θέλει πολύ χρόνο να τα συζητήσουμε. Θέλω να ξέρω ότι παράγοντας στα μικρά σωματεία, γιατί υπάρχουν σωματεία τα οποία δυστυχώς δεν έχουν τον πρόεδρο που έχει την οικονομική επιφάνεια, την άνεση, και υπάρχουν και σωματεία που τα οποία δεν έχουν υποδομές να μπορέσουν να συνεισφέρουν στο σωματείο και να ψηφίσει κάποια έσοδα, είναι το οικονομικό που βαραίνει όλα τα σωματεία. Έτσι. Μετά είναι η οργάνωση που το κάθε σωματείο, ανάλογα τα πόσα άτομα το τρέχουν, μπορεί να είναι οργανωμένο ή να είναι ανοργάνωτο. Εντάξει, χόμπι μας κάνουμε, αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Προβλήματα υπάρχουν, προσπαθούμε σιγά σιγά να τα ξεπεράσουμε ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί να τα ξεπεράσει. Αυτό, τίποτα. Αξίζει δηλαδή κάποιος νέος παράγοντας να ασχοληθεί με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο παρά τα προβλήματα που υπάρχουν? Κοιτάξτε, δηλαδή, κάτι είναι θυσμός. Το ποδόσφαιρο είναι θυσμός, είναι χόμπι, είναι αρρώστια. Αλλά πιο πολύ είναι το αγαπάς και το κάνει. Δεν το αγαπάς, θα σε σπίτι σου κάνει κάτι άλλο. Κάποιος άλλος πάει στον υπόδρομο, κάποιος άλλος πηγαίνει και ψαρεύει, κάποιος άλλος κάνει κάτι άλλο. Εμείς που ασχολούμαστε με το χώρο αυτό, είμαστε θυσμένοι σε αυτό. Το αγαπάμε. Αφήνουν πράγματα πολύ πιο σοβαρά να ξεδιασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Εντάξει, το αγαπάμε και το κάνουμε. Κάποια στιγμή βέβαια υπάρχει κόπωση, όπως εγώ που είμαι τώρα πλέον σε μια ηλικία που σιγά σιγά να αφήσω την ομάδα στους νεότερους. Δεν πάβει όμως να είναι το μεράκι μας, έτσι είναι αυτό που αγαπάμε. Η ΕΠΣΑ από την πλευρά της, τι μπορεί να κάνει για να βελτιώσει την εικόνα των αθηναϊκών πρωτοαθλημάτων κατά δική σου γνώμη? Υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η ΕΠΣΑ, κάποιες, να πάρει κάποιες αποφάσεις? Δεν μπορώ να είμαστε της ΕΠΣΑ. Δεν ξέρω τι προβλήματα έχουν και αυτοί οι άνθρωποι, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσαν τουλάχιστον στα αιθνικά σωματεία, δεν είπαμε να δώσουν οικονομική ενίσχυση σχηματική, θα μπορούσαν όμως να δώσουν σε υλικό, έτσι, γιατί κατά ψέματα να κρίνουν αυτοί αν θέλεις, έτσι, αν η ομάδα η δικιά μας έχει πρόεδρο με οικονομική επιφάνεια και δεν έχει πρόβλημα οικονομικό, ας μην δώσει κάτι. Αλλά υπάρχουν σωματεία άλλα που είναι χειρότερα στιγμή από τη μοίρα της Αηλίου ή αν θέλει πιο φτωχά, εκεί τουλάχιστον θα μπορούσε να δώσει τουλάχιστον το υλικό ή μια άλλη βοήθεια, να μπορέσουν και αυτά τα σωματεία να λιγάκι ορθοποδήσουν. Γιατί κατά ψέματα έχουν σωματεία στην Αθήνα, σε όλες τις κατηγορίες, αλλά ειδικά στη Γάμα, τα οποία φυτοζωούν. Έτσι, αυτό είναι τίποτα. Πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα της Γάμα κατηγορίας? Εντάξει τώρα, τι να σου πω. Το γάμα της γάμα κατηγορίας είναι παραγωνισμένο και είναι φυσιολογικό. Βασικά δεν υπάρχουν πολλά γήπεδα για να πεις ότι ένα σωματείο θα μπορέσει να έχει το χρόνο ή το χώρο να κάνει την προπόνηση που θα ήθελε. Έτσι, βλέπεις ομάδες, έχουν ένα γήπεδο 7 ομάδες ή 8 ομάδες ή 6 ομάδες. Εκεί μοιράζουν το χώρο, το μισό του μισού, το μισό και να παίξουμε ποδόσφαιρο. Και πάμε την Κυριακή να παίξουμε,
βγάζει να φάνε παιδιά μισή ώρα ποδόσφαιρο και μετά δεν μπορούν να αντέξουν γιατί δεν έχουν τις αντέξεις που θέλουν. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Χωρίς γήπεδα δεν μπορείς να συνεχίσεις να πεις ότι κάνω μια σωστή δουλειά σε μια ομάδα. Η διαιτησία στη γάμα κατηγορία. Και θα σας πω, εγώ πιστεύω ότι η διαιτησία τα τελευταία χρόνια έχουν φύγει τα παιδιά τα οποία δεν θα πω είχαν δόλο, ήταν οι έξι διαιτητές εισαγωγικά. Παίζουν τα παιδιά και τους κοιτάνε ότι βλέπουν. Να σου πω και κάτι, και το αγαπάω αυτό γιατί ξέρεις κάτι, κάνει λάθη, αλλά τα λάθη που κάνει είναι λάθη που κάνουμε όλοι μας. Δηλαδή δεν έχει πρόθεση να κάνει λάθος. Προτιμώ να διαιτητή να κάνει λάθη χωρίς πρόθεση, παρά να διαιτητή να κάνει λάθη με πρόθεση. Και να δουλεύει η κουλέση και να σάζει το μπαμπά και να με κοροϊδεύει. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η διαιτησία στα πρωταθλήματά μας πλέον έχουν παιδιά τα οποία τα περισσότερα έτσι, κάνουν λάθη χωρίς πρόθεση. Και είναι φυσιολογικό. Ωραία. Πρόπερση έφτασε στην πηγή, δεν ήπιες νερό, ήσουν στον παράζεις με τον άντρα του Παναγιώτη. Ναι. Φέτος θα πιείς νερό. Ναι. Εντάξει. Δεν θα σου πω κάτι, πρέπει να πατάμε κάτω, να πατάμε στα πόδια μας, έτσι. Εγώ πιστεύω με τα παιδιά που ήρθαν στην ομάδα φέτος και θα έρθουν. Με τον προπονητή μας τον Αντώνη. Με τον Θανασάκη τον Αναστόπουλο, τον Καρανάσιο, τα άλλα παιδιά που θα βοηθήσουν. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Πατώντα πάντα κάτω, πρέπει να πατάμε κάτω, έτσι. Και να σου πω για κάτι. Προσπάθεια θα κάνω. Αν είμαστε καλά, αν είμαστε τυχεροί, αν είμαστε καλύτεροι, θα ανέβω. Αν δεν είμαστε, καλά να είμαστε. Δεν το μάθω. Άρα, καλεί στου φιλάθλου να έρθουν στο γήπεδο και να στηρίξουν την ομάδα. Κοίταξε να δει κάτι. Δόξα τω Θεώ. Με τους φιλάθλους μας. Γιατί θυμάμαι παλαιότερα στο γήπεδο είχατε και νεαρά παιδιά με τα τύμπανα και ήταν δημιουργούσαν μια ωραία ατμόσφαιρα όταν έπαιζε η ομάδα. Θέλουμε να φτιάξουμε αυτό το οποίο το είχαμε χάσει, το είχαμε ξεχάσει, το είχαμε αφήσει. Θέλουμε να το φτιάξουμε αυτό, γι' αυτό και μπήκαν τα παιδιά τα καινούρια. Έχουν ωραίες ιδέες. Πιστεύω έχουν και τη διάθεση, έχουν και την όρεξη, έχουν και την αντοχή αν θέλεις και θα φτιάξουν πράγματα πολύ όμορφα. Ο χρόνος θα δείξει. Εγώ πιστεύω ότι ο χρόνος είναι υπέρ μας. Ωραία. Κάτι άλλο, Παναγιώτη, έτσι θα ήθελες να αναφέρεις που δεν το είπαμε. Όχι, εγώ θέλω να πω σε όλα τα σωματεία, σε όλα τα σωματεία τελευταία, έτσι. Να είναι καλά, να έχουμε καλή χρονιά, να είναι υγιείς όλοι. Και να γίνουμε καλά από τα αθλήματα χωρίς παράξενα, ασθένειες, κορονοϊούς κτλ. Ωραία. Παναγιώτη, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Είμαστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε. Δίπλα μας τώρα έχουμε τον νέο προπονητή της Αθλητικής Ένωσης Ηλίου, τον Αντώνη Βασλαματζή. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, δύο λόγια να μου πεις πρώτα για σένα. Εγώ τα γνωρίζω, τα έχω γράψει στο site. Πού έχεις υπάρξει προπονητής. Ωραία. Από τότε που έχω έρθει από τη Θεσσαλονίκη παίζοντας ποδόσφαιρο εκεί και κλείνοντας την καριέρα μου στον Άγιαξ Σταύρου, ξεκίνησε και η προπονητική μου καριέρα. Mm-hmm. Αυτομάτως δηλαδή και παράλληλα με την πρώτη ομάδα του Άγιαξ Σταύρου άρχισα και πήρα κάποια τμήματα στις ακαδημίες του Άγιαξ Σταύρου. Ήσουν να συνεργάσεις του ΣΥΦ ή του Βενάκη. Ξεκίνησα με τον Φώτο Ζησάκη, εκείνος μου έδωσε την πρώτη εικόνα στον Άγιαξ Σταύρου, έτσι και είχαμε την πρώτη επαφή. Αμέσως ανέλαβα δύο τμήματα του Άγιαξ Σταύρου, την K14 και την K8 και σιγά σιγά σταδιακά ήρθε ο Σίφ Σοβενάκης στη θέση του πρώτου προπονητή του Άγιαξ. Κάναμε άλλη μια χρονιά μαζί, ανεβάσαμε την ομάδα από το Β' έψα στην Α' έψα, είχα μια πολύ καλή χρονιά εκεί και παραλλήλως πάλι με τις ακαδημίες στην ομάδα του Άγιαξ. Τα τελευταία δύο χρόνια ήμουνα στο Καματερό. Εκεί πάλι ανέλαβα την K18 την πρώτη χρονιά και σαν συνεργάτης του εξίσου πολύ καλού προπονητή του Νίκου του Κουνάδη στο Καματερό. Εκεί είχαμε μια πολύ καλή χρονιά πάλι στη Β' Αθηνών που κάναμε άνοδο στην Α. Και δούλεψα και εκεί στα τμήματα υποδομής του Καματερού, στην K18 και στην K14. Με μια πολύ καλή συνεργασία γενικά και με τους ανθρώπους εκεί αλλά και κυρίως με τον Νίκο του Κουνάδη. Δηλαδή με τον Σύνδο Βενάκη και τον Νίκο του Κουνάδη
Έκανα τα πρώτα μου βήματα σαν συνεργάτης, βοηθός προπονητής στα τμήματα του αντρικού. Ουσιαστικά δηλαδή είναι το πρώτο σου εγχείρημα τώρα που κάνεις ως πρώτος προπονητής σε αντρικό τμήμα. Είναι το ξεκίνημα, το ήθελα πάρα πολύ. Το είχα βάλει στόχο ήδη από τη χρονιά που έτρεχε να αρχίζω πλέον να τρίβομαι, ας πούμε, σε εισαγωγικά μόνος μου, να αναλάβω ευθύνες, να αναλάβω ένα αντρικό. Οι άνθρωποι εδώ της ΑΕΛΙΟΥ με προσέγγισαν, είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση. Ήδη από τις πρώτες κουβέντες είδαμε ότι τα χρήματα μας ταιριάζουν, οι απόψεις μας ταιριάζουν και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε αυτό το εγχείρημα. Μίλησες με τον κύριο Αναστόπουλο, τον Θανάση και τον Παναγιώτο Σπυρίδη. Ναι, ναι, ναι. Ήταν οι δύο άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Αρχικά ο κύριος Αναστόπουλος και μετά ο κύριος Σπυρίδης. Κάναμε δύο συναντήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα και καταλήξαμε να συνεργαστούμε φέτος και να προσπαθήσουμε να βάλουμε σε σωστές δράγες, σε σωστή δομή την ομάδα της ΑΕΛΙΟΥ. Γίνεται μια καινούργια προσπάθεια, κυρίως με αυτούς τους δύο ανθρώπους εκφραστές. Εγώ θέλω να είμαι ο συνεταιρικός κρίκος που θα ενώσει όλο αυτό το κομμάτι και θα δουλέψουμε και από τις ακαδημίες, αν μπορέσουμε να φέρουμε κάποια πρωτοβουριακά πράγματα για την ομάδα της ΑΕΛΙΟΥ και πόσο μάλλον για το αντρικό που θα είναι και το δικό μου μετερίζ, η δική μου θέση που θα πρέπει να βοηθήσω, ώστε να φέρω την ομάδα πρώτα απ' όλα σε σωστό δρόμο και αν όχι να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικό, δηλαδή να καταφέρουμε να ανέβουμε στη β' κατηγορία. Ωραία. Ποιος είναι ο προγραμματισμός που έχει γίνει, δηλαδή να μου πεις για την προετοιμασία, πότε ξεκινάει. Ναι. 17 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί η πρώτη συγκέντρωση των παιχτών. Αυτή τη στιγμή ξεκαθαρίζουμε το ρόστερ με τους ανθρώπους εδώ της διοίκησης, με προσωπικές επαφές του κ. Αναστόπουλου και δικές μου. Προσπαθούμε να φέρουμε κάποια παιδιά τα οποία θα δώσουν επαγγελματισμό και ενέργεια στην ομάδα μας. Πάντως οι παίκτες που έχουν έρθει είναι ονόματα. Είναι κάποια παιδιά που είναι όντως εγνωσμένης αξίας, έχουν θητεύσει αρκετά χρόνια στο εσθερμικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Είναι σημαντικό που στο ξεκίνημα έρχονται κάποια παιδιά τα οποία γνωρίζουν την κατηγορία και γνωρίζουν τις ανάγκες που υπάρχουν στο εθνικό ποδόσφαιρο και πιστεύω να μας βοηθήσουν να έχουν μια καλή χρονιά επιτυχημένη για τους στόχους που θα μπουν από την διοίκηση και από εμένα. Τι μπορείς να υποσχεθείς από τη δική σου πλευρά στους φιλάθλους που θα έρχονται να βλέπουν την ομάδα? Τι να περιμένουν δηλαδή από την Αθλητική Ένωση Λίου? Ναι, ναι. Πρωτίστως με ενδιαφέρει να γίνουμε ομάδα. Και όταν εννοώ ομάδα, εννοώ από τα αποδυτήρια, από την προθέρμανση ενός αγώνα, δηλαδή στα μικρά-μικρά να είμαστε στην εντέλεια. Αν καταφέρουμε και βάλουμε τις βάσεις εκεί, νομίζω ότι με την καυδή στη δική μου και την προσπάθεια των παιδιών, θα φτιάξουμε ένα σύνολο το οποίο θα προσπαθεί να καταβάλει όλες τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει. Δηλαδή θα είναι ο στόχος η νίκη. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε με το Θεό συμφωνία ότι θα κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια. Σίγουρα όμως θα τα δίνουμε όλα και θα προσπαθούμε να επιβάλλουμε το ρυθμό μας ώστε να καταφέρουμε να κερδίσουμε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε. Αυτό μπορώ να υποσχεθώ εγώ. Μάλιστα. Αντώνη, θα γίνουν και άλλες μεταγραφές. Δεν ξέρω αν μπορείς να μου πεις, να μου αναφέρεις τις θέσεις που θα γίνουν, σε ποιες θέσεις ή ναι, άλλες πόσες μεταγραφές θα γίνουν. Προσπαθούμε, μιλάμε κάποια παιδιά καθημερινώς, προσπαθούμε να καλύψουμε έστω σε αυτή την πρώτη εικόνα που έχουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχω άποψη για όλα τα παιδιά, οπότε ξέρεις, είναι και πιο δίκαιο και προτιμότερο να δω πρώτα τα παιδιά που έχουμε και μετά να κάνουμε κινήσεις για το καλύτερο της ομάδας. Βέβαια, ο χρόνος πιέζει, η προετοιμασία θα είναι πολύ short, θα είναι πολύ μικρή, θα είναι 40 ημερών. Οπότε, καλό είναι οι παίκτες που θα έχουν έρθει και θα απαρτήσουν την ομάδα να είναι ήδη από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, από τις 17 Αυγούστου που θα ξεκινήσουμε, να είναι εδώ. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Μας λείπουν κάποια κομμάτια, γιατί θα θέλουμε να φτάσουμε ένα roster γύρω στα 26-27 άτομα και να μείνουμε αυτά. Αυτός είναι και ο στόχος και είναι και προσωπικό μου στοίχημα. Στα παιδιά, δηλαδή τα παιδιά που θα έρθουν 17 Αυγούστου, να είναι αυτά που θα τερματίσουν μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, τον Ιούνιο δηλαδή, καλώς εγώ των πραγμάτων. Θα είναι έμπειροι και
και νεαροί παίκτες. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να κάνουμε ένα κράμα. Και παιδιά τα οποία έχουν διδαχθεί ποδόσφαιρα από τις ακαδημίες και έχουν φτάσει τώρα να παίζουν στο αντρικό και έχουν διακριθεί από τις ακαδημίες και φτάσουν να παίζουν τώρα εδώ. Και κάποια έμπειρα παιδιά τα οποία θα μας δώσουν αυτό που έλεγα πριν. Και θα βοηθήσουν και τα νέα παιδιά να. Έτσι, έτσι να γίνει ένα κράμα όπως έλεγα. Κοιτάζουμε κυρίως στον επιθετικό τομέα να βοηθήσουμε λίγο την ομάδα. Πάντα βέβαια σας λέω σαν πρώτη εικόνα. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαια, ούτε μπορούμε να πούμε κάποια ονόματα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Τώρα, πώς βλέπεις τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα της Αθήνας, ποια είναι η γνώμη σου? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες κατά κύριο λόγο με τα γηπαιδικά. Εγώ έχω παίξει κάποια χρόνια στα αθηναϊκά γήπεδα και σαν προπονητής αυτό που είδα είναι ότι κάποια γήπεδα για μένα κρίνονται κατάλληλα, δεν θα έπρεπε να γίνονται αγώνες εκεί. Όπως... Εντάξει, δεν θέλω τώρα να στεναχωρήσω κάποιους ανθρώπους. Εντάξει, ο καθένας, κάθε άνθρωπος πρέπει να κάνει τη δουλειά της καλώς ή κακώς με αυτά που έχει. Εντάξει, δεν θέλω να ονοματίσω, αλλά όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε κάποια γήπεδα ότι έχουν σοβαρά προβλήματα. Από εκεί πέρα, αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι σιγά σιγά παίρνουν θέσεις νέοι προπονητές, όπως είμαι και εγώ, έτσι. Αυτό είναι πολύ χαρμόσυνο γεγονός. Οι οποίοι νέοι προπονητές είναι και παρακολουθούν και σεμινάρια. Έτσι. Και βλέπω ότι μπαίνουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν και τα πτυχία, έτσι, και έχουν περάσει τις σχολές UEFA C, UEFA B, UEFA A, έτσι. Και βλέπω ότι δίνεται αυτή η ευκαιρία και υπάρχει ένας προσανατολισμός προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή να έρθουν νέοι άνθρωποι, να δουλέψουν νέοι άνθρωποι και να ανδρωθούν μέσα από το αεροτεχνικό και να φύγουν και ακόμα υψηλότερα. Έτσι. Και μπορεί να είναι και ένα σκαλοπάτι, μπράβο αυτό. Έτσι. Γιατί το αεροτεχνικό είναι σχολείο. Είναι καλό δηλαδή που περνάνε από αυτό το κομμάτι οι προπονητές, γιατί και σε μεγάλους προπονητές να δείτε, ας πούμε. Μπορούμε να πούμε τον προπονητή, τον Μάουρο Ποκετίνο, έτσι, που ήταν στην τότε, να μπορείτε να δείτε ότι ξεκίνησε από το γυναικείο ποδόσφαιρο. Κανένας μπορεί να φανταζόταν ότι θα έπαιζε τελικό Champions League. Όπως... Θέλω να πω ότι πρέπει να περάσει από μια βάση, από μια δομή. Σίγουρα. Είναι καλό. Όπως ένας ποδοσφαιριστής που ξεκινάει από τη γάμα κατηγορία και μπορεί να, αν έχει ταλέντο και αξία να φτάσει σε επαγγελματική κατηγορία, και ένας προπονητής. Φυσικά. Και αν δείτε και τα βιογραφικά πολλών ποδοσφαιριστών, όλοι λίγο πολύ. Δεν είναι φυτευτοί, έχουν περάσει από τα αριστερικά πρωταθλήματα. Για ένα χρόνο, για δύο χρόνια. Πάντως έχουν περάσει. Πολλοί από αυτούς που έχουν κάνει καριέρα και τους γνωρίζουμε όλοι στη Super League και στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχουν περάσει από αριστερικές ομάδες. Ωραία, Αντώνη, οργανώνεται και η Ακαδημία, τα τμήματα υποδομής, θα έχει συνεργασία με τους υπόλοιπους προπονητές. Είναι μέλημά μου και το είπα και από τις πρώτες συζητήσεις με τους ανθρώπους που ήταν τον κύριο Σπυρίδη, κατά κύριο λόγο που μιλήσαμε για αυτό το κομμάτι. Θέλω να έχω. Άποψη δίσωμαση, δηλαδή να προσπαθώ να βλέπω όσα περισσότερα παιχνίδια γίνεται, ειδικά στην K18 που είναι και ο συνδετικός κρίκος με το αντρικό τμήμα. Είμαι στη διάθεση όλων εδώ πέρα να βοηθήσω όσο μπορώ από το δικό μου χώρο ευθύνης και με τις δικές μου γνώσεις, αυτές που έχω, τους μικρότερους, τους προπονητές που είναι στα μικρότερα τμήματα στην K14 και στην K16. Είμαι ανοιχτός σε όλες τις προτάσεις, σε οτιδήποτε μπορεί και περνάει το χέρι μου, είμαι εδώ για να βοηθήσω την ομάδα. Ωραία. Σε όλους τους τομείς. Αντώνη, τώρα κλείνοντας, τι υπόσχεσαι από τη δική σου πλευρά στους φιλάθλους και γιατί κάποιος να έρθει να δει την Αθλητική Ένωση Λίου? Θα παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο, τι τους υπόσχεσαι ώστε να έρθει κάποιος και να παρακολουθεί την ομάδα? Νομίζω μόνο και μόνο η προσπάθεια που προσπαθεί να γίνει αυτή τη στιγμή, δηλαδή με την έλευση τη δική μου, με την έλευση κάποιων ανθρώπων στη διοίκηση και με όλα αυτά τα μικρά-μικρά που οργανώνονται, τις ακαδημίες, η πιθανή συνεργασία που μπορεί να γίνει στα χαμηλά στρώματα της ακαδημίας. Έχω ακούσει μια πολύ ωραία ιδέα για σχολική εξέδρα και μαθητική εξέδρα των παιδιών που ήδη είναι στις ακαδημίες της ΑΕΛΙΟΥ. Όλα αυτά νομίζω βγάζουν υγεία. Αυτό θα προσπαθώ να το βγάλω και εγώ στο αντρικό τμήμα της ομάδας. Δηλαδή να βγάλει υγεία η ομάδα, να προσπαθεί να παίξει σωστό ποδόσφαιρο, ελκυστικό ποδόσφαιρο, μακάρι να τα καταφέρουμε όλα αυτά. Θα ήθελα να είχα μια γενικότερη άποψη για να σας πω περαιτέρω πράγματα. Δεν θέλω να υπόσχομαι, δεν είναι άνθρωπος που υπόσχομαι, είμαι άνθρωπος των έργων.
και της δουλειάς. Μέσα από εκεί δηλαδή προσπαθώ να βγάζω την, αυτά που θέλω να προσφέρω, τέλος πάντων, αυτά που με εκφράζουν σαν άνθρωπο. Θα κοιτάξω το καλύτερο δυνατό για την ομάδα. Μ' αρέσει πάρα πολύ να έχει κόσμο στην εξέδρα, πόσο μάλλον σε γάμα τοπικό. Δηλαδή θα είναι πολύ, και μόνο αυτό θα είναι ένα πολύ χαρμόσυνο γεγονός για μένα. Οπότε ίσα ίσα θα μου ανεβάσει ακόμη περισσότερο το ηθικό και την θετική ενέργεια που μπορώ να βγάλω για την ομάδα. Ωραία. Αντώνη, εγώ να σε ευχηθώ κάθε επιτυχία. Το πρώτο σου εγχείρημα ως πρώτος προπονητής να συνοδευτεί και με άνοδο. Να είσαι καλά. Να είναι ένα σκαλοπάτι για σένα, ώστε να αναλάβεις αργότερα ομάδες ανώτερων κατηγοριών. Να είστε καλά. Οι φιλοδοξίες υπάρχουν, δεν το συζητώ και δεν είναι και μυστικό. Προφανώς κάθε άνθρωπος που ξεκινάει και έχει φιλοδοξίες και έχει όραμα, μετράει τα πάντα. Έτσι. Και αυτό θα προσπαθήσω και εγώ να κάνω. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας και τον Δημήτρη Καρανάσιο, τον βοηθό προπονητή στο ανδρικό τμήμα της Αθλητικής Ένωσης Ηλίου. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά σε όλους μας. Μεταγραφεί ο Δημήτρης από τον Ιάσονα στην Αθλητική Ένωση Ηλίου. Πώς και πήρες αυτή την απόφαση να κάνεις αυτή τη μεταγραφή, Δημήτρη? Συζητήσαμε με τον κύριο Αναστόπουλο Θανάση, είναι πολύ φίλος μου. Είδα την προοπτική μαζί με τον κύριο Παναγιώτο Σπυρίδη της ομάδας. Προσπαθούν να την οικοκυρέψουν, να πούμε, να βάλουν μια πολύ καλή οργάνωση. Ο προπονητής, ο κύριος Αντώνης, είναι ένα καινούργιο παιδί, ταλαντούχο, με όνειρα. Εγώ θα προσπαθήσω να τον βοηθήσω στον πάγο, να του δώσω ό,τι βοήθεια χρειάζεται, τις συμβουλές μου, να προσπαθήσω να τον βοηθήσω κοντά στην προπόνηση με τα παιδιά, να έχουμε έτσι μια κοινή πορεία, να τα συζητάμε. Βέβαια, αυτός θα έχει τις τελικές αποφάσεις και θα είμαι δίπλα του σε ό,τι χρειάζεται να τον βοηθήσω και να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Δημήτρη, μέχρι στιγμής έγιναν πολύ δυνατές μεταγραφές, μπορούμε να πούμε, και ξεκάθαρο στόχος είναι η άνοδος στη β' κατηγορία. Και από ό,τι μου είπαν άνθρωποι της ομάδας, ότι θα γίνουν και άλλες μεταγραφές. Ναι, η διοίκηση, ο κ. Σπυρίδης, ο κ. Αναστόπουλος, προχωράει σε πολύ καλές κινήσεις. Έχει κλείσει μεταγραφές παιδιά που είναι για πιο μεγάλη κατηγορία, όπως ο Ανταλής, όπως και άλλα παιδιά, ο Σιλίνης. Εμείς θα κοιτάξουμε καταρχήν να γίνουμε μια πολύ καλή ομάδα, ένα καλό σύνολο, να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι αυτό θα έρθει στην πορεία. Εντάξει, βάζουμε δειλά τους στόχους, δεν θέλουμε κατευθείαν να λέμε εμείς από το προπονητικό team ότι κατευθείαν το στόχο, αλλά ουσιαστικά αυτός είναι ο στόχος, ναι, η ανώδος. Δημήτρη, η προετοιμασία πότε ξεκινάει της ανδρικής ομάδας? Ξεκινάμε 17 Αυγούστου τη Δευτέρα, 9 η ώρα το βράδυ και προχωράμε μέχρι να ξεκινήσουμε για το κύπελλο, θα κάνουμε κάποια φιλικά. Έχει προγραμματίσει ο κ. Αντώνης με κάποιες ομάδες και μετά ξεκινάμε στις 17 Σεπτεμβρίου που ξεκινάει το... 27 Σεπτεμβρίου, συγγνώμη, που λάθος, ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ωραία. Από την πλευρά σου, εσύ τι μπορείς να υποσχεθείς στους φιλάθλους? Να έρθει ο κόσμος, να έρθει να δει την Αθλητική Ένωση Ηλίου, για ποιο λόγο? Εμείς θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο, μια καλή ομάδα, μια οργάνωση, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, ώστε να προσελκύσουμε τον κόσμο να μας βλέπει και να χαίρεται. Και του χρόνου με το καλό να είμαστε σε πιο πάνω κατηγορία. Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Επιτυχίες και υγεία πάνω απ' όλα. Καλή χρονιά. Είστε καλά. Μαζί μας έχουμε και τον κύριο Δημήτρη Φίκηρη, γνωστό παράγοντα της Αθλητικής Ένωσης Ηλίου τα τελευταία χρόνια, δίπλα στον πρόεδρο Παναγιώτη Σπυρίδη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Φέτος βλέπω γίνανε κινήσεις, πολύ καλές μεταγραφές και η ομάδα επιτέλους να πραγματοποιήσει το στόχο της ανόδου στη β' κατηγορία. Τα τελευταία χρόνια, θυμάμαι τις προηγούμενες χρονιές, έφτανε κοντά στην πηγή, θυμάμαι στον Μπαράζ με τον Άταρο και τελικά... Με νερό. Για πες μας, Δημήτρη. Έχουν έρθει νέα παιδιά, με όρεξη για δουλειά. Εντάξει, τόσα χρόνια ήμουν εγώ με τον κύριο Σπυρίδη. Εντάξει, δεν μπορούσαμε να τρέχουμε
σε πολλά πράγματα. Έχουν όρεξη τα παιδιά, καινούργιος προπονητής και πιστεύω θα πάμε καλά να ανέβουμε την κατηγορία που δικαιούμαστε. Θα είσαι και εσύ κοντά, έτσι, δεν είναι, Δημήτρη? Θα είμαι και εγώ κοντά, χρόνια με τον Παναγιώτη. Πάντως, όσα αντέχουμε. Πολύ καλές μεταγραφές. Για τα δεδομένα της γάμα κατηγορίας, έτσι, δεν είναι, Δημήτρη? Ναι. Τι θα ήθελες εσύ να υποσχεθείς από τη δική σου πλευρά? Υγεία να έχουμε, πάνω απ' όλα, και όλα πιστεύω θα πραγματοποιηθούν τα όνειρα αυτά που έχει η ομάδα. Το όνειρο είναι η άνοδος σε β' κατηγορία. Καλή μπάλα και φυσικά η άνοδος. Οι σχέσεις, Δημήτρη, με τα υπόλοιπα σωματεία της περιοχής, δηλαδή με τον Ολυμπιακό Λιωσίο, με τον Αθλητικό Όμιλο Ηλίου, με τον Ιάσονα Ηλίου, πώς είναι οι σχέσεις σας? Μια χαρά είναι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και συνεργασία έχουμε και τα τελευταία χρόνια και τώρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Από τη Δημοτική Αρχή, η Δημοτική Αρχή είναι, σας στηρίζει? Όσο μπορεί, στηρίζει. Εντάξει, εμείς είμαστε πιο κάτω κατηγορία, στηρίζει λίγο πιο πολύ τις μεγάλες κατηγορίες. Αλλά δεν έχουμε κανένα παράπονο. Με το γήπεδο, με τις ώρες προπονήσεων? Εντάξει, με τα γήπεδα είναι λίγα τα γήπεδα. Φυσικά έχουμε πρόβλημα, πολλά παιδάκια, είναι πόσες ομάδες ο αντρικό. Εκεί έχουμε λίγο θέμα. Αλλά με καλή συνεργασία και με τις άλλες ομάδες τα φτιάχνουμε όλα, τα βρίσκουμε. Ωραία. Εγώ να ευχηθώ πάνω απ' όλα υγεία, Δημήτρη, και τέτοια περίοδο του χρόνου να τα λέμε για την άνοδο της ομάδας στη Β' Ήψα. Να είστε καλά. Και υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά, τίποτα άλλο. Και ελπίζω να μην έχουμε προβλήματα στα νέα πρωταθλήματα, δηλαδή να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν κανονικά. Το ευχόμαστε όλοι αυτό. Εντάξει. Και τον τεχνικό της κάτω των 18 της Αθλητικής Ένωσης Ηλίου, τον Σταύρο Κύρλεση. Σταύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, είναι η πρώτη σου σεζόν τώρα στην Αθλητική Ένωση Ηλίου. Αν δεν κάνω λάθος, έχεις ξεκινήσει από την Αθλητική Ένωση Ηλίου. Για πες μας δύο λόγια πρώτον για σένα. Καλησπέρα κιόλας. Ξεκίνησα από την ΑΕ Ηλίου πριν γύρω στα 14 χρόνια, στα διαδρομία μου σαν προπονητής. Τότε πήρα και το δίπλωμα UEFA Β. Δούλεψα γύρω στα, αν θυμάμαι καλά, 2,5 χρόνια. Και μετά συνέχισα σε κάποιες άλλες ομάδες. Πήγα Κρυονέρι, στον Αχιλλέα Καταχαρνών, στον Ολυμπιακό Λιωσίων, γιατί είμαι και γυμναστηματοφυλάκων, έχω περάσει και από τον Ιάσονα. Έχω περάσει από πολλές ομάδες, από την Αναγέννηση, πέρσι είμαστε στην Αναγέννηση Πετρούπολης, γυμναστηματοφυλάκων, βοήθησα εκεί στα junior, είχα ένα τμήμα. Να βοηθήσω γιατί κάποιος προπονητής έδινε για δίπλωμα και είχα και κάπα 18 την Ειρήνη Πετρούπολης, η οποία είχε κατέβει μετά από 2 χρόνια πραξίας για να γλιτώσουν το καταστατικό της ομάδος. Βοηθήσαμε έναν συνάδελφο προπονητή, τον κύριο Σίδωρο. Κάναμε μια προσπάθεια εκεί, φιλότιμη, και τώρα ξεκινήσαμε πάλι να συνεργαζόμαστε με τον... Άρα είναι ένα στοίχημα για σένα τώρα το να δημιουργήσεις ένα δυνατό μήμα της κάτω των 18 που θα συμμετείχε και στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ. Σίγουρα είναι ένα στοίχημα. Το δυνατό τώρα αυτό δεν μπορούμε να το πούμε απόλυτα, γιατί εδώ ξεκινάει μια προσπάθεια στην ουσία από το μηδέν. Υπάρχουν παιδιά, Σταύρο? Υπάρχουν παιδιά. Υπάρχουν παιδιά και πολλά παιδιά έχουν την ικανότητα να μπορούν να παίξουν και στην αντρική ομάδα, και αυτό θα το δούμε στη συνεργασία με τον προπονητή της πρώτης ομάδος, να δούμε ποια παιδιά θα μπορούν να πλαισιώσουν, γιατί μαζί θα κάνουν προετοιμασία. Και στο τέλος θα δούμε τα παιδιά που απομένουν, θα πλαισιώσουν την ΕΦΣΑ, το πώς θα λειτουργήσουν και πώς θα τα απεξέλθουν στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Εδώ η συνεργασία μας έγινε μετά από συζητήσεις και κατάλαβα ότι υπάρχει μια σοβαρότητα για το πώς πρέπει να λειτουργήσουν πραγματικά οι σωστές ακαδημίες. Είναι το σημαντικότερο κομμάτι οι ερασιτεχνικές ομάδες να μπορούν να βοηθάνε τα δικά τους παιδιά, να τα ανεβάζουν στην πρώτη ομάδα και τους παίκτες που έχουν ικανότητα να τους προωθούν στις μεγαλύτερες ομάδες. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός των ερασιτεχνικών σωματείων, να είναι υγιείς. Δεν υπάρχουν τα οικονομικά μέσα να μπορείς να επιδιώξεις πολύ μεγαλύτερες κατηγορίες. Σίγουρα θα επιδιώξεις μεγαλύτερες κατηγορίες, αλλά μέχρι ένα ταβάνι.
δεν μπορείς παραπάνω. Και νομίζω αν λειτουργήσουμε με βάση αυτές τις προϋποθέσεις, όλα θα πάνε καλά. Φαίνεται κάτι υγιές ότι πάει να χτιστεί εδώ πέρα και γι' αυτό και εγώ αποφάσισα να συνεργαστώ πάλι με την ομάδα αυτή. Με τις ώρες προπονήσεων στο γήπεδο, έχετε κάποιο πρόβλημα? Όχι, όχι. Υπάρχουν ώρες άθωνες. Μπορούμε κάποια παιδιά που μπορεί να έχουν, γιατί εγώ έχω μιλήσει με όλα τα παιδιά και έχουμε καταλήξει στις ώρες προπόνησης, θα είναι λίγο αργά για να μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν και στα φροντιστήριά τους. Τώρα, αν ένα-δύο παιδιά έχουν κάποιο πρόβλημα, θα κάνουμε το αντρικό με K16, θα τα βρούμε αυτά. Πότε ξεκινάτε τις προπονήσεις? Η προετοιμασία θα ξεκινήσει μαζί με το αντρικό, 17 Αυγούστου. Είναι η έναρξη και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε τις ώρες προπόνησης του μετά την προετοιμασία που θα μας έχει ορίσει η ομάδα. Ωραία. Θα ήθελες κάποιον να ευχαριστήσεις? Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Σπυρίδη που μου έδωσε πάλι την ευκαιρία να συνεργαστώ με την ομάδα και όλους τους υπόλοιπους που θα πλαισιώσουν την ομάδα που θα κάνουν αυτή τη δύσκολη προσπάθεια, γιατί χρειάζεται να έχεις μεγάλα κουράγια, μεγάλα αποθέματα δύναμης, γιατί οι περισσότερες ομάδες εδώ πέρα, αντί να συνεργαζόμαστε περισσότερο, προσπαθούμε να βάλουμε τρικλοποδίες μια στην άλλη. Θεωρώ ότι πρέπει αυτά να εξαλείψουν και ο καθένας να κοιτάει να κάνουν σωστά τη δουλειά του και να βοηθήσουμε όλοι το κομμάτι του ερασιτεχνικού χώρου. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει, διότι είναι ο αθλητισμός, πρέπει τα παιδιά να αθλούνται, πρέπει ο ένας να βοηθάει τον άλλον, έτσι δεν είναι, Σταύρο? Έτσι, αυτό είναι το σωστό, δεν πρέπει να υπάρχουν αντιπαλότητες. Εγώ αυτό πρεσβεύω, εγώ με όλες τις ομάδες, ακόμα και διαμάχες να είχαν οι ομάδες, εγώ πάντα με τους προπονητές των αντίπαλων ομάδων συνεργαζόμενα, δεν είχα κανένα θέμα. Θεωρώ αυτό πρέπει να βάλουμε πρώτη προτεραιότητα, να μην έχουμε με καμία ομάδα θέματα και να προσπαθούμε να είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους, ώστε να επιτύχουμε το σκοπό μας. Γιατί η διαφορετικότητα, την οποία δεν ακολουθάμε όλοι, κοιτάμε ο καθένας να επιδεικνύεται και να παρουσιάζει το εγώ του μπροστά, νομίζω θα φέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα και τα πιο θεμητά. Ωραία. Σταύρο, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή συνέχεια σας. Να είστε καλά. Μας έχουμε και τον προπονητή της κάτω των 16 της Αθλητικής Ένωσης Ηλίου, τον Παναγιώτη Τράμπα. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Είναι η πρώτη σου σεζόν στην Αθλητική Ένωση Ηλίου. Μάλιστα, είναι η πρώτη χρονιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στην οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Ηλίου, στο τμήμα της K16 και ευελπιστώ ότι θα έχουμε μια πολύ καλή χρονιά. Ασχολείσαι με τις ακαδημίες, έτσι δεν είναι, Παναγιώτη? Ναι. Πού αλλού έχεις, σε ποιες άλλες ομάδες έχεις εργαστεί? Έχω εργαστεί στο Πανερυθραϊκό, στο τμήμα της Ακαδημίας του Πανερυθραϊκού και η τελευταία ομάδα που εργάστηκα ήταν στην Ευσανά, στην Ακαδημία της Σταμάτας. Γενικά υπάρχουν ταλέντα, Παναγιώτη, έτσι στις μικρές ηλικίες? Υπάρχουν ταλέντα στις μικρές ηλικίες, ακόμα και σε ομάδες που δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλο έμψυχο δυναμικό. Βλέπουμε ότι τα παιδιά έχουν όρεξη, έχουν ταλέντο, αρκεί να δουλευτούν σωστά, να μάθουν από μικρά τις βάσεις του ποδοσφαίρου και τις αξίες, να είναι καλοί άνθρωποι πρώτα απ' όλα και μετά αθλητές. Και πιστεύω ότι το ταλέντο υπάρχει στο ελληνικό και στο αθηναϊκό συγκεκριμένο ποδοσφαίρο. Ναι, εσείς υπήρξατε ποδοσφαιριστής? Μέχρι το πανεπιστήμιο δεν το συνέχισα μετά, λόγω σπουδών, σε ακαδημίες στην Κηφισιά όπου μεγάλωσα. Ωραία, άρα το ποδόσφαιρο είναι μεράκι, ας πούμε, αγάπη, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, μάλιστα, το ποδόσφαιρο το λατρεύω από μικρός, πάντα με αυτό ασχολούμαι, με μια μπάλα θυμάμαι τον εαυτό μου και μου αρέσει να εργάζομαι και με παιδιά, να τους μαθαίνω μικρά παιδιά. Μικρά, για να τους μαθαίνω να τους μεταδίδω το πάθος μου και τις γνώσεις μου και είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Άρα πιστεύω και το δικό σου κέρδος θα είναι η επιτυχία, κάποιο παιδί που θα περάσει από τα χέρια σου να το δεις αύριο μεθαύριο σε κάποια επαγγελματική ομάδα. Αυτή θα είναι η δική σου νίκη, ας πούμε. Ναι, ναι, εννοείται. Αυτό ότι καλύτερο θα ήταν να δούμε κάποια παιδιά που θα δουλέψουμε φέτος στην ΑΕ Ηλίου στην K16, να τα δούμε τα επόμενα χρόνια να πρωταγωνιστούν στην ομάδα και γιατί όχι σε υψηλότερες κατηγορίες. Ωραία. Παναγιώτη, κάτι άλλο ήθελες να προσθέσεις? Πόσα παιδιά περίπου θα είναι, έχετε? Θα είμαστε περίπου στα 20 παιδιά. Θεωρούμε ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό δυναμικό και θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Θα συμμετέχετε σίγουρα σε τουρνουά, έτσι στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ που θα διοργανωθεί? Ναι, ναι, θα συμμετέχουμε πάνω της ΕΠΣΑ. Ο στόχος είναι να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί και να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορέσουμε. Ωραία. Επιτυχίες, υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Έχουμε τώρα τον προπονητή της ΚΑΠΑ των 14 της Αθλητικής Ένωσης Ηλίου, τον κύριο Δημήτρη Δούδο. Δημήτρη, καλησπέρα. Γεια σας. Θα θέλαμε να αναφερθείτε για το δικό σας τμήμα. Πότε είπατε προπονήσεις, πότε θα ξεκινήσουμε? Η έναρξη των προπονήσεων θα είναι 1η Σεπτέμβρη. 1η Σεπτέμβρη. Για πέστε μας πόσα παιδιά έχετε στο τμήμα. Κοιτάξτε, στο τμήμα είναι σίγουρα κάποια παιδιά που ήταν και πέρυσι, που είναι γύρω στα 10 παιδιά που παραμένουν, γιατί κάποια παιδιά ανεβαίνουν στην ΚΑΠΑ 16 και κάποια παιδιά ακόμη που θα προσθεθούν και θα είναι στο τμήμα. Το τμήμα θα είναι από 16 έως 20 άτομα. Εάν κάποιος γονέας θέλει να φέρει το παιδί του στο τμήμα, με ποιον μπορεί να επικοινωνήσει? Θα επικοινωνήσει με τα τηλέφωνα που έχει η ΑΕ, που έχει κάποια τηλέφωνα επικοινωνίας, ή με το δικό μου το τηλέφωνο που είναι διαθέσιμο για οτιδήποτε χρειαστεί, πληροφορία, ερώτηση, οτιδήποτε. Ωραία. Υπάρχουν ταλέντα, υπάρχουν παιδιά έτσι που θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, που αγαπούν το ποδόσφαιρο? Υπάρχουν. Υπάρχουν ταλέντα, υπήρχαν και υπάρχουν, και συγκεκριμένα στο δικό μου το τμήμα υπάρχουν αρκετά παιδιά με αρκετό ταλέντο. Άλλωστε, να κάνω και μια παρένθεση, η ΑΕ είναι μια ομάδα που εδώ στην περιοχή είναι και η μοναδική ομάδα που έχει βγάλει στο θέμα των ταλέντων τουλάχιστον 10-12 αθλητές που έχουν παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Μπορείτε να αναφέρετε τα ονόματα? Ναι, είναι Καραχάλιος Παναγιώτης, Μουντάκης, πάρα πολλά παιδιά. Δηλαδή και παιδιά που πριν έρθω εγώ που έχουν παίξει σε ομάδες επαγγελματικά. Και δίνουμε και έμφαση σε αυτό στην ομάδα, δηλαδή τόσα χρόνια από τότε που έχω έρθει εγώ, γιατί είμαι αρκετά χρόνια στην ομάδα. 17 χρόνια. Άρα η Αθλητική Ένωση Ηλίου είναι σαν η δεύτερη σας οικογένεια. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι η ομάδα που έχω ενδρωθεί και προπονητικά. Υπάρχει ένα δέσιμο και ένα συναισθηματικό δέσιμο αρκετό. Λογικό είναι μετά από τόσα χρόνια. Αλλά επειδή το ξέρω τόσα χρόνια, είναι ομάδα που τα παιδιά από μικρές ηλικίες, junior, pro-junior που ξεκινάνε, ο σκοπός της ομάδας είναι αυτά τα παιδιά να φτάνουν κάποια στιγμή να στελεχώνουν την αντρική ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι και στόχος βασικός σε κάποια ακαδημία. Ωραία. Κάτι άλλο θα θέλετε να προσθέσετε, κύριε Δημήτρη? Όχι, δεν θέλω να προσθέσω κάτι. Αν θέλετε να με ρωτήσετε, ευχαρίστως να σας απαντήσω. Εγώ να σας ευχηθώ πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία και να υπάρχουν παιδιά που να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Γιατί ο αθλητισμός είναι πρώτα απ' όλα αποφεύγουμε από τις διάφορες χοκοτοπιές. Τις εποχές αυτές που διανύουμε, έτσι δεν είναι, το να έρχεται κάποιο παιδί να ασχολείται με τον αθλητισμό? Ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Να έχουμε τα παιδιά μας κοντά στον αθλητισμό και όχι αλλού, που είναι πράγματα που δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τα παιδιά. Ο πρώτος αυτό είναι ο στόχος, είναι αυτό. Η συμμετοχή, η χαρά του αθλητισμού, του παιχνιδιού, να περάσουμε κάποια στοιχεία που έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται, όπως είναι η πειθαρχία, ο σεβασμός, η ομαδικότητα, όλα αυτά. Και μετά από εκεί και πέρα, κάποια παιδιά που έχουν ένα ταλέντο στο κομμάτι το προπονητικό πλέον και το αθλητικό, εμείς σαν προπονητές να το εξελίξουμε με τελικό στόχο τα παιδιά αυτά να φτάσουν όσο μπορούμε πιο ψηλά. Ευχαριστούμε πολύ. Κι εγώ. Είστε καλά.